αυτές τις συνθήκες, σε αυτά που βιώνετε, σε αυτά που διεκδικείτε και σε αυτά που προτείνετε, δεν νομίζω ότι είναι και ο πιο δοκιμός όρος. Μάλλον οργή και αγανάκτηση θέλουμε να εκφράσουμε μαζί σας εδώ πέρα. Εκπροσωπώντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και εδώ και σήμερα, γιατί αυτή η σχέση δεν είναι ούτε ευκαιριακή μέρες που είναι σε προεκλογική περίοδο μπαίνουμε, ούτε αποσπασματική. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκφράζει μία θέση, αν θέλετε, καθαρή, απαιτώντας ένα δημόσιο σύστημα υγείας απολύτως δωρεάν για το λαό, πάνω στα πλέον σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα τα οποία έχει πετύχει η επιστήμη και όχι μια υγεία εμπόρευμα. Αυτό λοιπόν που βιώνει σήμερα το νοσοκομείο γεννηματά με τα εξειδικευμένα θέματα για τις παθολογικές κλινικές, με την οργή και το άγχος όλων σας γιατρών νοσηλευτών, με τις διήμερες αναμονές αν είναι δυνατόν για να υπάρξει νοσηλεία και να υπάρξει παροχή νοσηλείας στους ασθενείς, με το βάρος που φορτώνεται ο κάθε γιατρός και ο κάθε νοσηλευτής με αυτές τις αναλογίες ασθενών και νοσηλευτικού προσωπικού, χωρίς ρεπό, χωρίς ξεκούραση, με αυτές τις συνθήκες. Δεν είναι στοιχεία τα οποία έτυχαν. Δεν έπεσαν από τον ουρανό. Όλα αυτά συμβαίνουν στο γεννηματά, συμβαίνουν στο νοσοκομείο, στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγι, στη Λέρο, στην ΚΟ. Σας αναφέρω νοσοκομεία τα οποία έχω και μια πρόσφατη, πολύ πρόσφατη εικόνα που δείχνουν ότι είναι εκφάνσεις μια συγκεκριμένη στοχευμένη πολιτική που κύρια χαρακτηριστικά της είναι η υποχρηματοδότηση, η υποστελέχωση και η ένταση της επιχειρηματικής δράσης σε αυτόν τον τομέα. Αυτός είναι λοιπόν ο πυρήνας της κυβερνητικής πολιτικής, σε αυτόν στεκόμαστε απέναντι και σε αυτόν στηρίζουμε και γι' αυτόν τον αγώνα τον οποίο εκφράζετε κι εσείς, στηρίζουμε τα αιτήματά σας. Είναι απαράδεκτη πραγματικά αυτή η κατάσταση. Γνωρίζουμε και ένα άλλο στοιχείο, ότι μέσα από αυτή την πολιτική εσείς οι γιατροί και οι νοσηλευτές γίνεστε ο σάκος του box απέναντι στους ασθενείς και στους συγγενείς τους, οι οποίοι βρίσκονται εδώ πέρα, οι οποίοι εσάς βλέπουν και εκφράζουν. Κατανοούμε και αυτή την πλευρά που βιώνετε και διεκδικούμε φυσικά όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα αλλάξουν αυτή την πολιτική. Ευχόμαστε καλή δύναμη στον αγώνα σας, να είναι ένας αγώνας ανυποχώρητος και φυσικά να μην περιοριστεί μόνο στη διεκδίκηση αυτών των στενά κλαδικών αιτημάτων, αλλά να γεννητευτεί, γιατί αυτό που βιώνεται είναι το κομμάτι ενός γενικότερου ΠΑΣ, που είναι η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης μέσα σε ένα βάρβαρο και καπιταλιστικό σύστημα.